κατάθεση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΚ. Τώρα λίγη ησυχία. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε δύο θέματα. Το θέμα είναι, το πρώτο είναι η αποδοχή όσον αφορά τις παρέτησεις των δύο μελών και το δεύτερο είναι η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ορισμός αντιπρόεδρε βεβαίως. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο θέμα, εγώ προτείνω να γίνει αποδεκτή η παρέτησή τους και των δύο μελών, των τακτικών μελών, από την πλευρά του Συμβουλίου. Και το δεύτερο, η συμπλήρωσή τους να γίνει ως εξής. Στη θέση του κυρίου Δημόπουλου που ήταν τακτικό μέλος θα πάει ο κύριος Σταμάτης που ήταν ένα αναπληρωματικό του μέλος. Στη θέση του κύριου Σταμάτη που ήταν αναπληρωματικό μέλος θα πάει ο κύριος Παπαδημητρίου ως αναπληρωματικό μέλος, μέλος Συμβουλίου δηλαδή. Στη θέση της κυρίας Παρασκευοπούλου Χριστίνας που ήταν τακτικό μέλος, επειδή μίλησα με την Πρόεδρο, μου έδωσε όνομα αλλά με παρακάλεσε, θα με πάρει και τηλέφωνο να το επιβεβαιώσει, γιατί λόγω του θέματος που έχει δημιουργηθεί με τα μάτια της, ήθελε να οριστικοποιήσει το πρόσωπο αυτό. Απόψε θα γίνει, θα κλείσει αυτό το θέμα. Άρα, του λοιπόν, αναπληρωματικού μέλους. Του αναπληρωματικού, του τακτικού μέλους, του τακτικού μέλους, που θα είναι και γυναίκα, να το τονίσω αυτό, έτσι, στο θέμα της συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΚ. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Λουσώτης, αντιπρόεδρος. Συγγνώμη, είναι εδώ το μελός. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τσαμούλο. Δεν υπάρχει. Κύριε Τσαμούλο, κλείστε το μικροφωνό σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τα κάνετε μετά. Σας παρακαλώ. Εγώ για το προτείνω και έχω ελέγξει την νομοθεσία. Γρηγόρη Ζουζόπης, δημόσιο. Αντιπρόεδρος και θα κάνει χρέη για όσο διάστημα η κυρία Μάτσου δεν θα μπορέσει να, παρότι προσπαθεί και από την πλευρά που είναι και εκεί που είναι, να τρέχει κάποια θέματα. Αυτά έχει σχέση με το κομμάτι αυτό, σε σχέση με το παρόν θέμα. Ναι. Ήθελα όμως παρεμπιπτόντως να συμπληρώσω δύο πράγματα ακόμα. Παρακαλώ. Και το θέμα είναι η πληρωμή του προσωπικού και τι γίνεται με τα χρήματα. Και τη βοήθεια στο σπίτι, τα χρήματα από την ΕΕΤΑ. Εδώ και δύο μήνες για τα υπόλοιπα, για το παιδική σταθμή, τι είναι αυτό. Μπράβο. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις και προσπάθειες, μέχρι και χθες δεν είχαν τη δυνατότητα, όπως μας δήλωσε η ΕΕΤΑ, να χρηματοδοτήσει, γιατί περιμέναν να πάρουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Σήμερα μας έστειλε μήνυμα από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που επικοινωνώ με την ΕΤΑ και μπήκαν τα χρήματα και για τα δύο αυτά που υπολοιπόταν. Άρα λοιπόν, λογικά, αν όχι αύριο την Παρασκευή, το αργότερο θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τα χρήματα που έχουν έρθει σύμφωνα με αυτά που έχουν ετηθεί. Ήδη μπήκανε στο λογαριασμό και μου το ενημέρωσε η κυρία Πρακουμάτης τώρα το βράδυ πριν έρθουν στο Συμβούλιο, τη ρώτησα, γιατί προφανώς θα με ρωτούσατε, για να ξέρω τι απαντώ. Και μου λέει ότι ενημερώθηκε ότι μπήκανε στο λογαριασμό μέσα και είναι τα χρήματα από το μεσημέρι και μετά έχουν μπει μέσα. Ως εκ τούτου λοιπόν, τις επόμενες δύο μέρες, τρεις μέρες θα πιστωθούν στους λογαριασμούς. Αυτά τα οποία χρήματα, ότι είναι περίπου σε 180.000 τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνεται ότι αντιμετωπίζεται με την αβάστακτη ελαφρότητα αυτό το θέμα όταν ερχόμαστε εδώ. Υποτίθεται ότι έχουμε μια εισήγηση. Κύριε Σβηνιώτη, μισό λεπτό. Παρακαλώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, πέρασε σε μια άλλη θέση. Βαγγέλη. Λέω Βαγγέλη, για να γίνω κατανοητό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Συνεχίστε κύριε Βουλιώτη. Όταν υπάρχει μία εισήγηση και θα κληθεί το σώμα να ψηφίσει σε λίγο, γιατί για κάποιο άτομο που θα μας πει η πρόεδρος ποιο θα είναι. Δηλαδή, πόσο πιο γελοί μπορεί να είμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, ακούστε κύριε. Προσέξτε τις εκφράσεις. Δεν προσέχω τίποτα. Έτσι, στη δικαιοσύνη μέχρι. Για να πούμε κάποια πράγματα σήμερα εδώ μέσα. Εγώ σήμερα και κάθε μέρα που περνάει είμαι πιο πεπισμένος ότι η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσα στις 17/8/2015 για πιθανή τέληση αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα έχει τελεστεί και έχει και όνομα τεμόνιμο. Έτσι. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτά, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Δεν μπορείτε να εμπέζετε εργαζόμενους, να εμπέζετε παιδιά και γονείς και να εμπέζετε και ηλικιωμένους. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, που ξέρετε ότι εγώ είχα όχι συγκρουστεί στο παρελθόν, εγώ έκανα μια προσπάθεια, νομίζαν οι άνθρωποι ότι δεν έκανα αυτό που έπρεπε και είχαμε και κάποιες συγκρούσεις μέχρι να περάσει, ειδικά με το βοήθεια στο σπίτι, μέχρι να περάσει από το ένα στο άλλο, όχι συγκρούσεις, έτσι, προς Θεού. Η διοίκηση δική μου δεν έχει ούτε ένα ευρώ επιβαρύνει την ΚΕΔΙΤ, ούτε τις έχει αυξήσει τις οφειλές. Όλα αυτά που οφείλονται, οφείλονται από εσάς και από προηγούμενες διοικήσεις. Και βέβαια, μην μας απειλείτε με δικαιοσύνη, γιατί και εμείς έχουμε στραφεί στη δικαιοσύνη και κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει και θα την κάνει όπως πρέπει. Καλά, δεν θα συζητήσω τις αντικαταστάσεις. Κύριε Δημαρχέ, η κυρία Μπρακουμάτσου είναι πρόεδρος και κάνει τα κατοικοντά της ή δεν τα κάνει? Γιατί όταν τώρα περιμένω στις 11 η ώρα το βράδυ, ενώ έχουμε συμβούλιο και ξέρουμε την πρόσκληση εδώ και 3 μέρες, 4 εμείς, και αυτοί πολύ νωρίτερα ότι θα βρούμε ένα άτομο πολίτη να τον βάλουμε, θα περιμένω να μας στείλει μήνυμα SMS στις 11 η ώρα να μας πει αν είναι ή δεν είναι, ποια θα μπει ή δεν θα μπει. Είναι ξεφτύλα, όπως το λέω, ξεφτύλα. Και ντροπή. Επιτέλους πια σε αυτό το συμβούλιο. Το έχουμε καταντήσει, είναι ντροπή που συμμετέχουμε σε αυτό το συμβούλιο, όπως το έχουμε κάνει. Στο θέμα της ΚΕΔΙΤ. Τι να πούμε για το θέμα, τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχατε πει τέλος Οκτώβρη θα πάρουν 3 μισθούς, 4 τους λέγανε. Φτάσαμε τέλος Νοέμβρη και δεν τους λένε αν θα πάρουν έναν ή αν δεν θα πάρουν. Είναι εμπεγμός των 50 ανθρώπων, 60 δεν ξέρω πόσοι εργάζονται στην ΚΕΔΙΤ και κυρίως είναι εμπεγμός των ανθρώπων που ωφελούνται από αυτή την υπηρεσία, από αυτή την επιχείρηση. Των ηλικιωμένων, της βοήθειας στο σπίτι και των υπείων που είναι στους παιδικούς σταθμούς. Τις ευθύνες θα τις βρει η δικαιοσύνη. Πρέπει εμείς να τρέξουμε τη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου, γιατί είναι βασικό, εγώ το είχα πει πριν 2 χρόνια, για τη λειτουργία της επιχείρησης να διερευνηθεί αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω ότι είναι ένας καρκίνος μέσα στα θεμέλια στο οργανισμό αυτής της επιχείρησης και την καταστρέφει. Δεν είχαμε προϋπολογισμούς, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Δεν είναι υπάλληλοι που τους καταστρέφουν. Είναι τελειώσει. Και δεν ξέρω πόσα νούμερα σε Βατερλό θα φτάσετε. Μήπως επιτέλους καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να εμπέζετε κανέναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφήστε τους εργαζομένους. Γιατί είναι 32, όχι 60. Και είναι και 3, 35. Οι 3 πληρώνονται. Πώς πληρώνονται δεν ξέρουμε. Είναι οι διοικητικοί. Μαζί διορισμένοι είναι όλοι. Οι άλλοι 32 δεν πληρώνονται. Εγώ όμως ας πούμε το Βασιλιάδη δεν πληρώνεται κανένας. Που δεν το φύγει κανένας γιατί υπάρχουν συμφέροντα και εκεί. Εγώ θα μιλήσω λοιπόν όσο μπορώ πιο καθαρά όπως πάντα. Γιατί άκουσα για παραμύθια, άκουσα καταρχάς κάτι εντελώς καινούργιο, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 41 ετών. Ότι εσείς στραφήκατε στη δικαιοσύνη. Ποιον πήγατε τον εαυτό σας? Γιατί εγώ ξέρω ότι για την κατάσταση που είναι σήμερα εδώ η κυρία έχετε ευθύνη αποκλειστική. Πρώτον για την τοποθέτηση του κυρίου Τσούκα, δεν τον έβαλα εγώ, και μας φαίνεται τώρα ένα ρουσότη. Πείτε κύριε Δήμαρχε στους πολίτες ποιος θα τους διοικήσει. Ποιο είναι το βιογραφικό του. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει μια τόσο σοβαρή επιχείρηση σήμερα με αυτά τα προβλήματα. Πείτε ότι είναι ένας φίλος σας. Πείτε το. Πείτε το. Κάνω πάλι έκκληση σε όλους. Σοβαρά να σταματήσουμε τις αντιπληκτήσεις. Δεν βγαίνει σε τίποτα. Δεν κερδίζει και δείτε από αυτό. Είναι απαράδεκτο όμως κύριε Δήμαρχε να φτάνουμε αντικατάσταση, παραμονή και να μην ξέρουμε το όνομα. Δεν γίνονται έτσι. Δίνεται αν θέλετε το λιγότερο αφορμή να δημιουργείται αυτό που δημιουργείται. Δίνεται το λιγότερο αφορμή να δημιουργείται αυτό που δημιουργείται. Και δεν είναι και τυχαίο ότι μια σειρά από συμβούλους που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν αντέχουν. Οπότε προς τι ο καυγάς, γιατί αν έχουμε, βεβαίως θα καταψηφίσουμε γιατί δεν έχουμε το όνομα, αυτό είναι άλλη ιστορία.
αλλά δεν γίνει το πρόβλημα αυτό. Και στο θέμα των σκανδάλων. Βεβαίως και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όσους έχουν πειράξει έστω και ένα λεπτό από την διαχείριση δημόσιου χρήματος. Και φυλακή πρέπει να πάνε και όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η αιτία όμως της λειτουργίας των κεδίων. Δηλαδή άλλες κεδίων σε άλλες πόλεις, σε άλλους καλλικρατικούς δήμους δεν έχουν προβλήματα. Εκεί λειτουργούν, οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά, τα προγράμματα για τη βοήθεια στο σπίτι λειτουργούν κανονικά και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ωφελούμενοι γίνονται εντάξει. Πουθενά! Εγώ μιλώ σαν εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων. Είμαστε εργαζόμενοι στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Στα μωρά, στα βρέφη και στους γέροντες. Λοιπόν, παραμένουμε απλήρωτοι όμως. Το σχολείο δεν έχει πετρέλαιο. Κανένα σχολείο από τα δικά μας δεν έχει πετρέλαιο. Έχουμε πάρει σόμπες και αερόθερμα από σπίτι μας. Και ζεσταίνουμε τις τάξεις για να μην πάρουν οι γονείς όλα τα παιδιά και τα φέρουν την άνοιξη στο σχολείο. Κάθε μέρα ερχόμαστε σε αντιπαράθεση ότι θα μας βάλουν πετρέλαιο από Δευτέρα, θα μας βάλουν από Τρίτη, θα μας βάλουν από Τετάρτη. Με συνέπεια να μην έχουμε πετρέλαιο από 1η Νοέμβρη. Παραμένουμε απλήρωτοι από 11 Αυγούστου του 2017 και έχουμε υποσχέσει σε κάθε δημοτικό συμβούλιο ότι θα πάρουμε 2 μισθούς, θα πάρουμε 3 μισθούς, θα πάρουμε 4 μισθούς και μετά αρχίζουν οι εκπτώσεις. Θα πάρουμε 2, θα πάρουμε 1, θα πάρουμε 3. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα πληρωθούμε, ούτε αν θα πληρωθούμε και παραμένουμε στις θέσεις μας. Γιατί έχουμε παιδιά και δεν μας φταίνει τίποτα τα παιδιά. Ούτε τα παιδιά μας φταίνε, ούτε και οι γονείς φταίνε. Εδώ έχει διαπραχθεί ληστεία της επιχείρησης, ξεκάθαρα. Και επειδή ο κύριος Παμής επιχειρεί να το συγκαλύψει, δεν ξέρω αν είναι και συνέδοχος, που σίγουρα είναι τουλάχιστον ο ηθικός αυτούργος, αν δεν είναι και φυσικός, αν μας έχει φλωμώσει το ψέμα. Πολύ ζόρι βλέπω τραβάει ο κ. Γουλάς. Πολύ ζόρι. Θα το πληρώσει. Θα πληρώσει αυτά τα οποία έκανε στη θητεία του. Εσείς και όσοι παρέα ήσασταν και ό,τι κάνατε. Θα τα πληρώσετε και με το παραπάνω. Και θα σας κάνω και μία πρόβλεψη σημερινή. Θα σας την κάνω γιατί δεν θέλετε να ακούγετε οτιδήποτε έχει σχέση με εσάς. Από αυτά που έχει ο κύριος Τσούκας, τα δικά σας είναι πολλαπλάσια.